Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τον 11χρονο Νίκο που νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Οι γιατρικοί νοσηλευτές του νοσοκομείου δίνουν μάχη, ωστόσο οι σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις έχουν κάνει τις ώρες που διανύουμε κρίσιμες για το άτυχο παιδί που έχει συνεχώς κοντά του τους γονείς του που ζουν το δικό τους δράμα. Το παιδί από το Λεσίνη Μεσολογγίου, ενώ έκανε ποδήλατο, χτυπήθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Αρχικά ο 11χρονος μεταφέρθηκε ασπευμένα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διασωληνώθηκε. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο του Ρίου και μάλιστα συνοδεία ανδρών της ομάδας Δίας, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν το παιδί. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που παρέστηρε τον 11χρονο, ενώ διερευνώνται οι ακριβές συνθήκες του ατυχήματος.